Τιμή να καλωσορίζω στο στούντιο την κυρία Ζαφυράκου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεστε εδώ, όχι γιατί μόνο πήρατε αυτό το βραβείο, αλλά είστε και ελληνοκυπριακής καταγωγής και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, έχω παρακολουθήσει και την πορεία σας και το ρεπορτάζ. Αρχικά, ποια στοιχεία θεωρείτε ότι πρέπει να έχει ένας καλός δάσκαλος? Νομίζω ένας καλός δάσκαλος πρέπει να του αρέσει να μιλάει και διδάσκει τα παιδιά. Πρέπει να αγαπάει το μάθημα που θέλει να κάνει. Σαν εγώ μαθαίνω καλλιτέχνη και πρέπει να το αγαπήσουν. Αυτό είναι το καλύτερο το πράγμα. Το κυριότερο. Αλλά ξέρω ότι εσείς μιλάτε και πολλές γλώσσες. Μπορώ να πω γεια σου σε μερικές γλώσσες. Γιατί... Σε πόσες? Περίπου 30. 30 γλώσσες. Το οποίο μάθατε για να μπορέσετε να έρθετε πιο κοντά στα παιδιά που ακριβώς. Έχει πολλές εθνικότητες στο σχολείο. Ναι, γιατί τα παιδιά μας που έρχονται στο σχολείο δεν μιλάνε αγγλικά και φοβούνται. Και για να πεις καλημέρα στους γονείς τους ή στα παιδιά, νιώθουν πιο άνετα, πιο ευχαριστημένα. Οπότε γι' αυτό πήρατε και το βραβείο αυτό και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Πολύ. Πώς βλέπετε τώρα το εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο, όσο μπορέσατε να δείτε ή αν έχετε επαφή με δασκάλους από εδώ? Έχω πάει σήμερα σε δύο σχολεία και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Είδα τα παιδιά, τους δασκάλους εκεί που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Ναι, μιλήσαμε πολύ, καταλαβαίνω τα προβλήματα. Έχουμε και εμείς παρόμοια στην Αγγλία τα ίδια. Αλλά σιγά σιγά να βρούμε πώς μπορούμε να τα φτιάξουμε. Έχετε κάποιο μήνυμα να στείλετε στους εκπαιδευτικούς που μας ακούνε αυτή την ώρα από τα σπίτια τους? Σας ευχαριστώ όλους με στην Κύπρο που με έχετε δώσει τόσο πολύ αγάπη. Είμαι περήφανη με όλα αυτά που μου έχει δώσει η Κύπρο. Σας ευχαριστώ. Κάποια συμβουλή ενδεχομένως όταν και αυτοί έρχονται σε δύσκολη θέση, πώς να αντιμετωπίζουν τα παιδιά, με κάποιο χαμόγελο ή είτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος να αφιερώνουν και στα παιδιά κάτι που τους ενδιαφέρει περισσότερο, ίσως? Τώρα να μιλήσω σε αγγλικά, γιατί είναι καλύτερα σε αγγλικά, αλλά I just feel that it's so important. Είναι πολύ σημαντικό, ναι. Ναι, for a teacher, any teacher in the world, για όποιο δάσκαλο, to realize that this profession which they're doing, για το επάγγελμα το οποίο κάνουν, is the most important job in the world. Ότι είναι η πιο σημαντική δουλειά στον κόσμο, because, η εκπαίδευση των παιδιών, ναι. Because what we do, we change lives, we inspire and we make people into better people. Και αυτό θα έπρεπε να είναι. Λέτε ότι αυτό που κάνετε αλλάζει ζωές, εμπνέει και είναι το πιο σημαντικό γιατί αλλάζετε τις ζωές των παιδιών. Ας ελπίσουμε, κυρία Ζαφυράκου, να ακολουθήσουν πολύ το παράδειγμα και τη δική σας όρεξη, γιατί θα φτιάξουμε έτσι ένα καλύτερο κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ και μία τελευταία ερώτηση. Γιατί είστε εδώ, αύριο δεν έχετε σχολείο? Έχουμε διακοπές για μία εβδομάδα, γι' αυτό είμαι εδώ. αλλά φεύγω αύριο, πάω σπίτι. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αλλάζουμε.